Σε πεδίο μάχης έχουν μετατραπεί οι δρόμοι στη Λίμα του Περού. Πολιτική κρίση στη χώρα βαθαίνει ολοένα και περισσότερο μετά τη σύλληψη του πρώην Προέδρου Πέδρο Καστίγιο. Χιλιάδες υποστηρικτές του ζητούν την παρέτηση της μεταβατικής Προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε, με την ίδια πάντως να αρνείται να αποχωρήσει από την εξουσία. Το μεσημέρι του Σαββάτου, το Κοινοβούλιο της χώρας απέρριψε το αίτημά της για προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Λίγες ώρες μετά την ψηφοφορία, η Υπουργός Παιδείας Πατρίτσια Κορέα ανακοίνωσε την παρέτησή της, λέγοντας ότι η κρατική βία δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Μέχρι στιγμής, 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής. Στο Μάτσου Πίτσου, λόγω των ταραχών, εδώ και 10 ημέρες περίπου 200 τουρίστες είχαν εγκλωβιστεί. Το θρίλερ τους έλαβε τέλος με τη βοήθεια των αρχών. Αφού διένυσαν σχεδόν 2 χιλιόμετρα με τα πόδια, επιβιβάστηκαν σε ειδικά λεωφορεία, τα οποία τους μετέφεραν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κούσκο.